Λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί να αρχίσουμε. Ναι, ναι, αρχίστε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ την επιτροπή που με προσκάλεσε. Η εποχή κρίσης μας θέτει τον καθένα μας ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί, μπροστά σε ένα αμήλικτο προσωπικό και συλλογικό δίλημα. Έχουμε μία επιλογή. Από τη μία μεριά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ελεύθερη πτώση που παρατηρούμε γύρω μας στη διάρκεια αυτής της βαθιάς κρίσης, έτσι ώστε να επιβεβαιώσουμε και να αναπαράγουμε τις προκαταλήψεις μας. Να πάρουμε αυτά που βλέπουμε, τις παρατηρήσεις μας, ως απόδειξη ότι πάντα είχαμε δίκιο. Έχουμε και μια άλλη επιλογή. Να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα πρωτοφανή γεγονότα που συμβαίνουν δίπλα μας, γύρω μας, στα σπίτια μας, στους χώρους εργασίας, στις παγκόσμιες αγορές, ώστε να συγκρουστούμε με τις προκαταλήψεις μας, να τις υπερβούμε και να μάθουμε ορισμένα πράγματα για τον νέο κόσμο όπως εξελίσσεται γύρω μας. Ήταν η μοίρα μας να ζήσουμε τη δεύτερη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία, τουλάχιστον των τελευταίων 100, ίσως και 200 ετών, που η ανθρωπότητα ξαφνιάζει τον εαυτό της. Η πρώτη ήταν το 1929. Έχουν συμβεί πολλά σημαντικά γεγονότα από τότε. Η κατάρρευση του τέως υπαρκτού σοσιαλισμού. Η κατάρρευση του Bretton Woods πριν από αυτό, 15 Αυγούστου 1971. Το σκάσιμο της φούσκας της νέας οικονομίας, το 2000-2001. Η κρίση στην Νοτιοανατολική Ασία, στη Λατινική Αμερική. Σημαντικά γεγονότα. Όμως το 2008 συγκρίνεται μόνο με το 1929. Και θα το πω πολύ απλά. Ο κόσμος το 2008, όπως και το 1929, άλλαξε. Και αν θέλουμε να κατανοήσουμε την μετά το 2008 εποχή, πρέπει να το κάνουμε σε όρους της μετά του 2008 εποχής. Οι όροι της πριν του 2008 εποχής δεν θα μας οδηγήσουν παρά μόνο στο αναμάσιμα των προκαταλήψεών μας. Πολλοί επιλέγουν το δρόμο τον πρώτο. Υπάρχουν σχολιαστές, πολιτικοί, συνάδελφοί μου, που χρησιμοποιούν τα γεγονότα για να νιώσουν αυτοικανοποίηση ότι οι προβλέψεις τους και οι σκέψεις τους επιβεβαιώθηκαν. Με όλο το σεβασμό, κύριε Μάνο, ακούω από εσάς σήμερα πράγματα τα οποία με συνέπεια, και αυτό είναι κάτι το οποίο το εκτιμώ, θα λέγατε και το 2005, το 1995, το 1985. Το ίδιο ακριβώς και η κυρία Παπαρίγα, ο φίλος μου Θανάσης, δεν θα πω ποιος Θανάσης, ο οποίος πάντα προέβλεπε την κατάρρευση του καπιταλισμού, είτε του διεθνούς, είτε του ελληνικού, και σήμερα νιώθει δικαιωμένος. Εγώ θα προτείνω να ακολουθήσουμε λίγο την στρατηγική του Αρχιμίδη. Όχι να σταθούμε σε έναν άλλο πλανήτη για να χρησιμοποιήσουμε ένα μεγάλο μοχλό για να κινήσουμε τη Γη, αλλά για να σταθούμε λίγο πιο μακριά, να ταξιδέψουμε λίγο στον χώρο και στον χρόνο, ώστε να ξαναδούμε με φρέσκα μάτια την κοινωνία η οποία αλλάζει γύρω μας. Καταρχήν, λίγο αφηρημένα. Μιλάμε για κρίση. Τι σημαίνει κρίση? Κρίση μιας αγοράς, επιμέρους αγοράς, σημαίνει απόλυτα αγαθά. Είναι σπάνιες αυτές οι κρίσεις, ξέρετε. Στη λαϊκή αγορά, αν πάτε κατά τη μία ώρα το μεσημέρι, ό,τι απόλυτες πατάτες υπάρχουν, θα ξεπουληθούν. Γιατί οι πολιτές, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να κουβαλήσουν τις απόλυτες πατάτες ξανά πίσω, θα ρίξουν τις τιμές έως να ξεπουλήσουν. Και θα ξεπουλήσουν. Αυτό δεν είναι κρίση. Κρίση έχουμε όταν υπάρχει η συμβίωση δύο πλεονασμάτων, δύο απόλυτων ποσοτήτων. Αδιάθετη εργασία και παράλληλα αδιάθετες αποταμιεύσεις κεφάλαια. Όταν αυτά τα δύο πλεονάσματα, της αδιάθετης εργασίας και της αδιάθετης αποταμίευσης των αδιάθετων κεφαλαίων συμβιώνουν, συνυπάρχουν για χρόνο, πάνω από 6 μήνες, πάνω από ένα χρόνο, τότε έχουμε κρίση.
Ποιο είναι το πρόβλημα τότε? Ξέρετε, οι φίλοι μου, οι φυσικοί μου λένε, εγώ δεν καταλαβαίνω από φυσική, μακάρι να καταλάβω, ότι οι νόμοι που ισχύουν στην κβαντομηχανική δεν ισχύουν στον μακροκόσμο, στον οποίο ζούμε εμείς. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στα οικονομικά, ξέρετε. Και ο Κέινς ήταν ο πρώτος που το κατάλαβε. Και τι είναι αυτό? Ότι ό,τι ισχύει στη λαϊκή αγορά, που βρίσκεται σε κρίση κατά τη μία, μισή ώρα το μεσημέρι, και έχει απούλητες πατάτες και ντομάτες και ζαρζαβατικά, δεν ισχύει σε μια κοινωνία της αγοράς που βρίσκεται σε κρίση. Τι θέλω να πω? Πάρτε αυτές τις δύο γραές τις οποίες αναφέρθηκα. Εργασία, κεφάλαια. Ποια είναι η τιμή της εργασίας, ο μισθός, ποια είναι η τιμή των κεφαλαίων, το επιτόκιο? Εάν σε περίοδο κρίσης θυσιαστείς τον κεάδα της ύφεσης και της κρίσης, το εργατικό δυναμικό, είτε μέσω μείωσης μισθών, είτε μέσω μαζικών απολύσεων, σαν αυτές τις οποίες κάποιοι προτείνουν εν μέσω κρίσης σήμερα, οι επιχειρηματίες θα επενδύσουν περισσότερα? Πράγματι, το εργατικό κόστος, το εργασιακό κόστος μειώνεται. Και είναι κάτι το οποίο κάθε εργοδότης χαιρετίζει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αντιδρά όπως αντιδρά ο αγοραστής πατατών, που όταν πέφτουν η τιμή της πατάτας, αγοράζει πιο πολλές πατάτες. Γιατί αντίθετα με εμάς που αγοράζουμε στη λαϊκή πατάτες, ο εργοδότης δεν ενδιαφέρεται για την εργασία. Ενδιαφέρεται για το κέρδος. Και το κέρδος δεν εξαρτάται μόνο από το κόστος, εξαρτάται βασικά, είναι αυτό το οποίο τον κρατάει τον εργοδότη, τον εργοστασιάρχη, τον μαγαζάτορα, τον επιχειρηματία, ξάγρυπνο τα βράδια. Ποιο είναι? Δεν είναι ποιο θα είναι το εργατικό του κόστος, και αυτό το υπολογίζει βεβαίως ως ορθολογικός επιχειρηματίας. Η αγωνία του είναι, εάν κάνει μια επένδυση σήμερα, απασχολήσει περισσότερους εργαζόμενους, δανειστεί χρήματα από την τράπεζα για να πάρει περισσότερα μηχανήματα, θα υπάρχουν πελάτες σε 6 μήνες όταν θα παράγεται το νέο προϊόν? Θα υπάρχει ζήτηση. Το πρόβλημα στην περίοδο της κρίσης, κυρίες και κύριοι, είναι η έλλειψη ζήτησης. Εάν την ώρα που αγωνιάει και προβληματίζεται για το αν θα πρέπει να απασχολήσει περισσότερους ή αν θα πρέπει να δανειστεί χρήματα, κεφάλαια, να αυξήσει τη ζήτηση κεφαλαίων, όταν ανησυχεί με αυτόν τον τρόπο και ξαφνικά δει τη τιμή της εργασίας να μειώνεται, έστω ότι η ΓΕΣΕ του κ. Παναγόπουλου αύριο πει ότι συμφωνεί με τον κ. Μάν και ότι χρειάζονται απολύσεις και ότι χρειάζονται μειώσεις μισθών. Έστω παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αντί ανοήτως να αυξάνει τα επιτόκια μέσω κρίσης, τα μειώνει από το 1% στο 0,5% όπως η Τράπεζα της Αγγλίας. Τι θα σκεφτεί ο επιχειρηματίας? Θα σκεφτεί, α, τι ωραία, θα μειωθεί το κόστος κεφαλαίου και της εργασίας, άρα σε επενδύσω? Να σας πω ότι θα σκεφτεί, πω, για να δέχεται η ΓΕΣΕ μείωση μισθών και απασχόλησης, για να μειώνει ο κύριος Τρισέ το επιτόκιο, τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα. Δεν είναι περίοδος επενδύσεων. Η κοινωνία της αγοράς, ξέρετε, είναι σαν τη γλώσσα. Δεν τη σχεδίασε κανένας. Δεν υπήρξε κάποιος ο οποίος να κάτσει και να σκεφτεί, τώρα θα δημιουργήσουμε μια κοινωνία της αγοράς, αυτό που ονομάζουμε και καπιταλισμό. Εξελίχθηκε. Όμως, μετά το 1929, ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά και η κυβέρνηση Ρούσβελτ, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις μετά την κυβέρνηση Ρούσβελτ, απεφάνθησαν μετά την εμπειρία του 1929 ότι για να συνεχίσει να εξελίσσεται η κοινωνία της αγοράς, για να συνεχίσει να υπάρχει ο καπιταλισμός, πρέπει να σχεδιαστεί. Και μετά το 1944, με τον Bretton Woods, ακριβώς αυτό βλέπουμε. Τις προσπάθειες σχεδιασμού των κοινωνιών της αγοράς. Με τι στόχο? Να μην επαναληφθεί μια κρίση σαν εκείνη του 1929, στην οποία συνέβησαν όλα αυτά τα οποία σας έλεγα προηγουμένως, πιο αφηρημένα. Πάρα πολύ σύντομα, γιατί πραγματικά θα μείνω στα 15 λεπτά και έχουν περάσει 9:56. Η μεταπολεμική περίοδος χαρακτηρίζεται, για να το πω πάρα πολύ έτσι αδρά, αφηρημένα, και κατηγορήστε με ότι υπεραπλουστεύω, αλλά είναι λόγω θέμα χρόνου, σε δύο περίοδους. 1944-1971 και μετά από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι το 2008. Και θα το πω πολύ απλά. Στην πρώτη περίοδο είχαμε σταθερές ισοτιμίες μέσα από το σύστημα Bretton Woods. Κοινό νόμισμα. Ξέρετε, είχαμε και ένα κοινό νόμισμα πριν από το 29, το οποίο το κατάρρευσε το 29, ήταν ο χρυσός κανόνας, αλλά το ξεπερνάω αυτό. Είχαμε κοινό νόμισμα ουσιαστικά. Σχεδόν κλειδωμένες ισοτιμίες.
Όμως ξέρετε, όταν έχετε κλειδωμένες ισοτιμίες, επειδή κάποιες χώρες πάντα θα είναι πλεονασματικές σε σχέση με άλλες, πάντα. Η Καλιφόρνια πάντα θα είναι πλεονασματική σε σχέση με το Οχάιο. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Η Γερμανία θα είναι πλεονασματική σε σχέση με την Ελλάδα. Όταν έχεις κλειδωμένες ισοτιμίες, χρειάζεσαι για να μην καταρρεύσει το σύστημα. Χρειάζεσαι αυτό που εγώ ονομάζω έναν μηχανισμό ανακύκλωσης πλεονασμάτων. Κάπως τα πλεονάσματα, εκεί που παράγονται, να μεταφέρονται και να ανακυκλώνονται υπό τη μορφή ευχής έργων είναι αυτό, παραγωγικών επενδύσεων στις ελλειμματικές περιοχές. Αυτός ο μηχανισμός ανακύκλωσης πλεονασμάτων είχε προταθεί από τον Κέινς το 1944 στον Bretton Woods. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το αποδέχτηκαν ως πρόταση. Ξέρετε γιατί? Όχι γιατί διαφωνούσαν για την ανάγκη ενός τέτοιου μηχανισμού ανακύκλωσης πλεονασμάτων, αλλά γιατί ήταν πεπισμένες ότι το ρόλο έπρεπε να το παίξουν εκείνες και να μην είναι θεσμοθετημένες. Και πράγματι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πλεονασματική χώρα, σε εκείνη την πρώτη περίοδο, είχε εμπορικό πλεόνασμα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Και τι έκανε αυτό το πλεόνασμα? Το επανεπένδυε στις ελλειμματικές περιοχές και συγκεκριμένα Γερμανία και Ιαπωνία. Ήταν ένα συγκροτημένο σχέδιο. Ο καπιταλισμός μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σχεδιάστηκε από την Ουάσιγκτον. Και σχεδιάστηκε με ένα κατ' εμέ ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο. Αυτό το σχέδιο, το οποίο εγώ το ονομάζω Παγκόσμιο Σχέδιο, πείτε το Bretton Woods, πείτε το όπως θέλετε, το οποίο είχε και το σχέδιο Marshall, ήταν ένας τρόπος ανακύκλωσης των πλεονασμάτων στην Ευρώπη, από την οποία προέκυψε η θηριώδης γερμανική βιομηχανία, θηριώδης με καλή έννοια, δεν το εννοώ με κακή έννοια. Αυτό το σύστημα κατέρευσε για ένα απλό λόγο. Από τα μέσα της δεκαετίας του 60, η πεμπτουσία αυτού του συστήματος, η μηχανή που το κράταγε ζωντανό, που ήταν το πλεόνασμα των Ηνωμένων Πολιτειών, έγινε λίγο. Πολύ σωστά. Λόγω του πολέμου του Βιετνάμ σε μεγάλο βαθμό, αλλά και όχι μόνο. Μείωση της κερδοφορίας των Αμερικανικών πολυεθνικών και οι κοινωνικές αναταραχές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες οδήγησαν τον Λίντον Τζόνσον στην εκπόνηση κοινωνικών προγραμμάτων τύπου Great Society. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολύ γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι αυτό το σύστημα δεν μπορούσε να προχωρήσει και προχωρήσαν στο Plan B. Δεν πρόκειται να πω τώρα, γιατί πραγματικά έχω είμαι στα 13 λεπτά, μου μένουν 2. Όχι, θα μείνω στα 2. Μετά το 73, 74, 75, χωρίς να πω σε λεπτομέρειες, ο μηχανισμός ανακύκλωσης πλεονασμάτων που ίσχυε στην πρώτη φάση τη μεταπολεμική αναστρέφεται. Και αναστρέφεται με έναν άναρχο, αλλά παράλληλα λογικό τρόπο. Τι γίνεται? Εκεί που στην πρώτη περίοδο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχαν πλεονάσματα τα οποία τα εξήγαγαν στη Γερμανία και στην Ιαπωνία, αλλάζει, αντιστρέφεται αυτή η αντιστοιχία, αυτός ο μηχανισμός, και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λειτουργούν ως μια τεράστια ηλεκτρική σκούπα που ρουφάει τα πλεονάσματα τα επιθετικά της Γερμανίας και της Ιαπωνίας και αργότερα της Κίνας. Τα πλεονάσματα αυτά, τα εμπορικά, μετατρέπονται σε κεφαλαϊκά πλεονάσματα σε αυτές τις χώρες, που όμως ανακυκλώνονται υπό τη μορφή ενός τσουνάμι κεφαλαίου που περνάει και από τους δύο ωκεανούς, Ατλαντικό και Ειρηνικό, και καταλήγει στη Νέα Υόρκη. Το αποτέλεσμα αυτού του τσουναμιού κεφαλαίου, που για 15 χρόνια ήταν γύρω στα 3 με 5 δισεκατομμύρια δολάρια ημερησίως καθαρά, οδηγεί τη Wall Street σε αυτό που ονομάζουμε financialization, τη μεγέθυνση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το 2008 έσκασε αυτό το μοντέλο, όπως το 1971 έχει σκάσει το προηγούμενο. Ο κόσμος μας σήμερα ταλανίζεται από μια κρίση που μεταναστεύει. Από το τραπεζικό τομέα της Αμερικής προχώρησε στο τραπεζικό τομέα της Ευρώπης, πέρασε στο Ντουμπάι, γύρισε στην Ελλάδα που ήταν ο αδύναμος κρίκος, το σαθρό διαμέρισμα της πολυκατοικίας του ευρώ, το οποίο δεν άντεξε το σεισμό του 2008, γιατί δεν είχε σχεδιαστεί για να τον αντέξει, και μεταναστεύει, και πολύ φοβάμαι τη στιγμή που θα μεταναστεύσει, στην πόλη του Σανγχάη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι θέλω να πω? Η κρίση που ζούμε σήμερα έχει δύο αιτίες. Μία παγκόσμια και μία τοπική. Είμαστε μια κοινωνία που έχει ευθύνες. Το κράτος μας είναι public enemy number one, που λένε οι Αμερικάνοι. Ο δημόσιος εχθρός νούμερο ένα του πολίτη και της επιχείρησης. Εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Μάν. Η λύση εν μέσω κρίσης δεν είναι η αύξηση της ανεργίας και το βάθημα της κρίσης.
Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχω κλείσει τα 15 λεπτά, γι' αυτό θα σταματήσω. Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης... να δοθεί ευκαιρία για συζήτηση μετά. Θα κλείσω με την εξής φράση. Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι έχουμε δημιουργήσει ένα κοινό νόμισμα, το οποίο είναι έτσι δομημένο, που δεν μπορούσε να σηκώσει αυτή την κρίση. Δεν είχε τα μορφισέρα, αν θέλετε. Ένα χρόνο τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κατάσταση άρνησης. Οι ψυχολόγοι λένε ότι όταν υποστείς ένα μεγάλο σοκ, το πρώτο στάδιο που περνάς είναι το στάδιο της άρνησης. Ακόμα δεν το έχουμε ξεπεράσει το στάδιο της άρνησης. Νομίζουμε ότι μέσα από αγοραίες διαδικασίες, από λιτότητα, από απολύσεις, από μειώσεις μισθών στις προβληματικές ελληματικές περιοχές της Ευρώπης, ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Αυτό δεν θα το καταφέρουμε όπως ο Herbert Hoover, ο οποίος ακολούθησε τις πολιτικές που προτείνει ο κ. Μάνος σήμερα, δεν κατάφερε παρά να βαθύνει την κρίση μεταξύ του 29 και του 32.